το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ τώρα που θα γίνει την Τετάρτη αναμένεται κυρίες και κύριοι να σηματοδοτήσει και την πορεία του κινήματος στο μέλλον. Μεγάλο ένιγμα παραμένει το ποια στάση θα κρατήσει τελικά ο Γιώργος Παπανδρέου και αν τελικά θα ξεκαθαρίσει αν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία του Πασόκ ή όχι. Τη λεφτά υπάρχουν. Δύο χρόνια μετά τη δήλωση που σμάδεψε τη διακυβέρνησή του, ο Γιώργο Παπανδρέου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι προθέσει του αναφορικά με την παραμονή του ή όχι στην ηγεσία του Πασόκ. Τα επικρατέστερα σενάρια αναφέρουν. Πρώτον, ο Γιώργο Παπανδρέου αποχωρεί από την ηγεσία του Πασόκ και εγγυάται την ομαλή αλλαγή και την ενότητα. Δεύτερον, ο Γιώργο Παπανδρέου μένει έω τι εκλογέ όπου το Πασόκ έχει άλλο πρόσωπο ω υποψήφιο πρωθυπουργό. Τρίτον, ο Γιώργο Παπανδρέου αποφασίζει να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του Πασόκ με αποτέλεσμα αρκετά στελέχη να αποχωρήσουν από το κόμμα. Αρκετοί έχουν Αποκοδικοποιήσει ω μήνυμα παραμονή του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του κόμματο το άρθρο του αδερφού του Νίκου σε ηλεκτρονική εφημερίδα στην οποία αναφέρει. Μετράν τα λόγια ή οι πράξει. Παρετήθηκε ή όχι από την Πρωθυπουργία. Και έλεγε ο Γιώργο Παπανδρέου εξ αρχή: Δεν με ενδιαφέρει να ξαναβγώ, να σώσω τη χώρα από τη χρεοκοπία θέλω. Το έχουμε ξαναδεί. Να μην υπολογίζει τα γκάλοπ και φυσικά το πακέτο το προδοτικό. Τη 26η Οκτωβρίου το πέρασαν τα μίντια ω καλό για τη χώρα, μόλι έφυγε ο Γιώργο Παπανδρέου. Το ίδιο πακέτο των 180 δισεκατομμυρίων συν-haircut. Τόση υποκρισία έχουμε ξαναδεί. Θα φύγει ο Γιώργο Παπανδρέου και θα πάρει τα μέτρα μαζί του, έλεγαν. Αν δεν. Αν οι περισσότεροι υπουργοί περίμεναν να κινηθούν μόνο με άνωθεν εντολέ, δείχνει ένα είδο ραγιαδισμού που φαίνεται το θέλουμε. Η υπερδημοκρατία του Γιώργου Παπανδρέου τον έφαγε και όχι το αντίθετο. Το ότι δεν παρετείται από αρχηγό του Πασόκ τι σχέση έχει με τη δημοκρατία επειδή το θέλουν τα μίντια. Έλεω. Στο ίδιο μήκο κύματο και οι δηλώσει του γραμματέα του κόμματο Μιχαλή Καρχιμάκη, ο οποίο στην ηλεκτρονική σελίδα Reporter δήλωσε ότι ο Γιώργο Παπανδρέου και δικαιούται και υποχρεούται να κρυθεί από τον κόσμο που τον ψήφισε το 2009. Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτή Υπουργό Άμυνα Γιάννη Ραγκούση, σε έναν απολογισμό τη κυβερνητική του θητεία που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του, αναφέρει: Η Ελλάδα και ολόκληρη η Ευρώπη χρειάζονται μια νέα συμφωνία τη νέα εποχή που θα εγγυάται μια νέα εθνική και ευρωπαϊκή αξιοπιστία προβλέψουμε από για μια νέα συμφιλίωση. Να καλλιεργήσουμε μια νέα νοοτροπία. Να ορίσουμε ξανά με σύγχρονου όρου τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό τη διεθνή δίκη τη χώρα μου και ξεγείρομαι. Οι πάντε πολιορκούν την Ελλάδα. Η ιστορία ξεκίνησε από τον μέχρι πρώτην Έλληνα Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίο σε ένα ρεσιτάλ πολιτική ανοησία δυσφήμισε τη χώρα μου στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να κερδίσει ο ίδιος την εικόνα του καλού παιδιού και την εύνοια των Ευρωπαίων ηγετών. Για να δείξει μάλιστα πόσο καλός μαθητής είναι, χαρακτήρισε τους Έλληνες λαό απαταιώνων. Είναι για πάλι μαζί μου ο Άρης Πορτοσάλτη και ο Χρήστο Κούτρα. Χρήστο, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο στοιχείο του ρεπορτάζ. Αναφέρομαι στο κείμενο Ραγκούση. Α, να δούμε λίγο τι σηματοδοτεί και εάν οι ε, συνάδελφοί του εντόπισαν μέσα σε αυτό το κείμενο εχμέ εναντίον του. Ναι, εντόπισαν. Νομίζω φαίνεται το διαγυμνού οφθαλμού. Καταρχά, πρόκειται για μια προσπάθεια του κυρίου Ραγκούση να υπερασπιστεί τα όσα έκανε από τα Υπουργεία που πέρασε, αλλά και να τραβήξει διαχωριστικέ γραμμέ με συγκεκριμένου υπουργού και κομματικά στελέχη, συναδέλφου του κ. Στοπασόπ. Πρώτον, αφήνει αιχμέ για τον κύριο Βορύδη για το θέμα των ταξί και των φορτηγών. Και δεύτερον, και σημαντικότερο για το Πασόκ τέλο πάντων, διαχωρίζει την πολιτική του στο θέμα του ενιαίου μισθολογίου από του κυρίου Βενιζέλο και Ρέπα, αναφερόμενο στην προσωπική διαφορά. Και ο κύριο Ραγκούση λέει ότι αν οι συνάδελφοί του στο Πασόκ δεν είχαν κάνει αυτή την κίνηση, δεν θα υπήρχαν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την Τρόικα. Τώρα, επειδή απομένουν λίγε ώρε για να ξεκινήσει αυτό το πολιτικό συμβούλιο, δεν ξέρω αν πρέπει να το ξαχαρακτηρίσουμε κρίσιμο, μόλι διαψευστούμε πάλι χρήστο, μπορεί κανεί να, στοιχημαθ... να στοιχηματίσει για τι προθέσει του Γιώργου Παπανδρέου. Ναι, μπορεί. Είναι έκπληξη που το λέω, αλλά μπορεί. <laughs> Και αυτό είναι ο κύριο Παπανδρέου μόνο, καθώ εκείνο έχει τη δυνατότητα να στήσει το μάτ. Ε, Συνομιλητέ του τέλου Πρωθυπουργού λένε πω η εντύπωση που έχουν αποκομίσει είναι ότι ο κ. Παπανδρέου θα ήθελε να παραμείνει, να βάλει υποψηφιότητα και να κρυθεί από τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρου του Πασόκ. Και θα το ήθελε αυτό επειδή ο κ. Παπανδρέου, αλλά και ένα ικανό, η αλήθεια είναι αριθμό τελεχών, τονίζουν πω στην, στην, ουσία η πολιτική δεν έχει αλλάξει κάτι από όσα έκανε ο κ. Παπανδρέου. Mm -hmm. Λένε δηλαδή πω ο κ. Παπαδήμο δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τον κ. Παπανδρέου, ούτε λέει κάτι, κάτι διαφορετικό. Οπότε ο ίδιο κατά τα στελέχη μπορεί να αισθάνεται δικαιωμένο από την πολιτική του. Αναφέρουν βεβαίω και την απόφαση τη 26η Οκτωβρίου, για την οποία λένε ότι είναι επιτυχία του κυρίου Παπανδρέου. Το δεδομένο είναι ότι ο κύριο Παπανδρέου την Τετάρτη, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, αν δεν πει κάτι ξεκάθαρο, θα δεχθεί μεγάλη πίεση και προβλέπεται μια έντονη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν θα είναι κρίσιμη, θα είναι σίγουρα έντονη. Και επαναλαμβάνω ότι ο κύριο Παπανδρέου θέλει να μείνει, αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο που θα καταφέρει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τι είδους αντιδράσεις μπορεί ε, να περιμένει κανείς, ή μπορεί να, να πυροδοτήσει, να το πω διαφορετικά, τυχόν ε, πα, παραμονή ή παράταση, αν θέλει, της παραμονής του Γιώργου Παπανδρέου ε, στο τιμόνι του Πασόκ. Κοίταξε, έχει γραφτεί και έχει, είναι δεδομένο έχει ακουστεί αρκετέ φορέ ότι υπάρχουν αρκετά στελέχη που και στι κατηδίαν συζητήσει του αλλά και σε συζητήσει με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με συναδέλφου του, έχουν διαμηνήσει γιατί αν ο κ. Παπανδρέου πει ότι δεν φεύγω από το ΠΑΣΟΚ, mm -hmm. δεν, δεν εκινώ τέλο πάντων τη διαδικασία διαδοχή, θα φύγουν από το ΠΑΣΟΚ για άλλε πολιτείε. Πιθανότητα ε, εννοούν για άλλο κόμμα, κάτι που σημαίνει αυτομάτω διάσπαση ε, ε, του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον θα σα ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο. Άρη, επομένω. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ενώ του αυριανού Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω τι εκτίμηση μπορεί κανεί να κάνει για το πού το πάει ο Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και ποιε θα είναι οι πιθανέ επιπτώσει, όποια απόφαση και αν πάρει. Εάν μείνει σε συνδυασμό με τι απόψει του αδελφού του, αντιλαμβάνεται κανεί ότι η οικογένεια Παπανδρέου, μάλλον τα μέλη του οίκου του Παπανδρέου, του οίκου Παπανδρέου κρατούν μια απόσταση ασφαλεία από την δημοκρατική αντίληψη. Γιατί το λες αυτό, Διότι ο κύριο Παπανδρέου έκανε τον κύκλο του. Είχε τι ευκαιρίε του, δεν τι εκμεταλλεύτηκε, δεν κατάλαβε, δεν μπόρεσε να διοικήσει, δεν ήταν αυτό ο τρόπος, ήταν τον τρόπο, ήταν σου γκένερ στον τρόπο διοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, το έδωσε ο ελληνικό λαό. Τον χρόνο ναι, διετία. Γιατί όταν μια χώρα πηγαίνει στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και αυτά τα δύο χρόνια που είχε στη διάθεσή mm -hmm. του ήταν και αυτά πολλά. Ναι, ε, παρόλα Αλλά... αυτά, κανεί μπορεί να πει ότι έχει το δικαίωμα να θέσει και πάλι υποψηφιότητα. Ναι, και να κρατήσει το κομμάτι εκείνο που είναι ε, η γονική παροχή, θα μπορούσε να πει κανεί, στο κόμμα. Το ένα κομμάτι τη παρατάξεω να το κρατήσει και να είναι το κόμμα του Παπανδρέου. Ναι, και αυτό θα αξιολογηθεί από την κοινή γνώμη στην εκλογική διαδικασία. Όμω. Ο κύριος Παπανδρέου θα επανέλθει αποτυχών. Διότι είχε, επαναλαμβάνω, τον χρόνο από το: Έχω λεφτά να σα μοιράσω μέχρι το δημοψήφισμα να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Οδήγησε ο ίδιο τα πράγματα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στην, και στην Τριμερή. Εντάξει, εδώ υπάρχουν πολλά, πολλά σημεία και ο ιστορικό του, του μέλλοντο θα έχει να, να, να πει πολλά. Και μέχρι στην εκλογική διαδικασία επίση θα κουβεντιάσουμε πολλά πράγματα. Αν έπρεπε να πάει, mm -hmm. να δανειστεί νωρίτερα κτλ. κτλ. Σε κάθε περίπτωση όμω από τη στιγμή που πήγε με τα πιστόλια και όλα αυτά, στη συνέχεια ο κ. Παπανδρέου επέλεξε το κράτο. Επέλεξε δηλαδή εκείνο το κομμάτι. Που ταιριάζει με την ιδεολογική του αντίληψη, όπω είδαμε και στο θέμα με τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Φλόμωσε τον τόπο στην φορολογία, υποχρέωσε του Έλληνε πολίτε, τσάκισε την ιδιωτική οικονομία, τσάκισε το τραπεζικό σύστημα, αλλά λειτουργήσε υπέρ του κράτου. Αυτή ήταν προτίμησή του. Αυτή είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση. Η ιδεολειπτική, πιθανώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπε, Εγώ θα είμαι με το κράτο, θα είμαι με την αντίληψη την κρατική. Δεν του είπε κάποιο Παρα... κόψει οριζόντια απορύπη... του μισθού, απαρα... επέλεξε ο ίδιο. Στην προσπάθειά του να μειώσει το έλλειμμα όπω ήταν υποχρεωμένο να το κάνει mm -hmm. για να αντιμετωπίσει το κρέο, να ρίξει επέλεξε... το φόρου. Να ρίξει το βάρος στου φόρου και να επιλέξει το κράτο, γιατί με αυτό έμαθε ότι να ζει. Άρα απορρίπτεις με βάση αυτή την ανάλυση την επιχειρηματολογία που διατύπωσε και νωρίτερα με βάση το ρεπορτάζ ο Χρήστος ε, από την πλευρά του Παπανδρεϊκού Στρατοπέδου ότι και ο Παπαδήμος τα ίδια κάνει, την ίδια πολιτική ακολουθεί. Ο κ. Παπαδήμος δεν θέλει να ακολουθεί την ίδια πολιτική. Τα κόμματα τα οποία τον στηρίζουν, που, μάλλον τα κόμματα με τα οποία σχηματίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου, είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν έω τώρα τα προσκόμματα για να ακολουθηθεί εκείνη η πολιτική η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με την πολιτική του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου Αυτό είναι σαφές. Αλλά θα κρυθούν όλα φυσικά εκ του αποτελέσματο. Εάν θέλουν να τον κρεμίσουν τα κόμματα του κύριο Παπαδίου, προφανώ μπορούν να το κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Άρη,